Η επαναστατική θεραπεία μείωσε σε 7 από τους 10 ασθενείς τουλάχιστον κατά 33% την ποσότητα μονάδων αίματος που χρειάζονται σε διάστημα 3 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου, η μείωση αυτές σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών ξεπερνά το 50%. Τα ευρήματα των επιστημόνων αφορούν ενήλικες ασθενείς στην πλειονότητά τους γύρω στην ηλικία των 30 ετών. Η μεγάλη μας προσδοκία είναι κάποια στιγμή να απαλλάξουμε όσο γίνεται περισσότερους ασθενείς από τις μετακίνησεις. Τα νέα δεδομένα μας επιτρέπουν πλέον να αισιοδοξούμε ότι η θεραπεία θα μπορεί στο μέλλον να δοθεί από την παιδική ηλικία, τονίζει η επικεφαλής της μελέτης κυρία Καπελίνη, καθηγήτρια αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πράξη σε λίγα χρόνια και σήμερα να βοηθήσει αρκετούς από τους ασθενείς να βελτιώσουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής τους. Τα αποτελέσματα της διεθνούς μελέτης με ελληνική συμμετοχή από νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας ανακοινώθηκαν στο 60ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας που γίνεται στο Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την μελέτη Believe Φάση 3, η οποία αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του μονοκλονικού αντισώματος για τη θεραπεία ενηλίκων με μεσογειακή ανεμία, η οποία είναι χρόνια νόσος που σε μεγάλο αριθμό ασθενών απαιτεί τακτικές μετακίνησεις ερυθρών αιμοσφαιρίων.